να παρουσιάσω και να καλωσορίσω στην εκπομπή Μέσα σε Όλα και εδώ στην τηλεόραση της Ζούγκλας τον αγαπημένο μας φίλο και αστρολόγο Πέρι Κρητικό, που θα μας πει τα ζώδια της εβδομάδας, Δευτέρα σήμερα με Παρασκευή, και τι γίνεται, πώς είναι, πώς θα είναι η εβδομάδα μας. Καλησπέρα, Πέρι. Καλησπέρα, Μαρίνα. Καλησπέρα και σε εσάς που μας παρακολουθείτε. Είμαστε στην τελευταία εβδομάδα του μήνα. Η εβδομάδα από πλανητικής άποψης είναι αρκετά θετική εβδομάδα. Έχουμε τη Σελήνη σήμερα στις 22 μέρες του μηνιαίου κύκλου της, στο χώρο του Λέοντα μέχρι το μεσημέρι, και από τις 2 και 10 το μεσημέρι στο χώρο της Παρθένου, που θα παραμείνει μέχρι και το βράδυ, αργά το βράδυ της Τετάρτης. Πέμπτη Παρασκευή η Σελήνη στο Ζυγό, Σάββατο Κυριακή, 30 δηλαδή του μήνα, και 1η του Δεκέμβρη στο Σκορπιό. Αυτό το ότι η εβδομάδα έχουμε πολλές όψεις του Ερμή, θετικές όψεις του Ερμή, και ένα πολύ δυνατό τρίγωνο του ήλιου με τον ουρανό το Σάββατο στις 8:25 το απόγευμα. Θα μιλήσουμε για αυτά. Πριν απ' όλα όμως θα πούμε ότι τις μέρες αυτές θα υπάρχουν αιτίες οι οποίες θα λυπήσουν συναισθηματικά τους γεννημένους το 78, τον 11ο και το 12ο, το 79, το 1ο, 2ο, 3ο, 4ο, 1ο, το 10ο, 11ο, 12ο, το 1980 από τον 1ο έως τον 9ο, και μόνο την Κυριακή, δηλαδή την 1η του Δεκέμβρη, θα πιεστούν συναισθηματικά οι γεννημένοι 6 και 7 το 6ο και 7ο του 1981. Τις μέρες αυτές θα έχετε προβλήματα με θέματα που έχουν να κάνουν με τον νόμο ή με οικογενειακά θέματα, είτε με νομικά, είτε με γάμους, με συνεργασίες, με συνεταιρισμούς. Εσείς που γεννηθήκατε το 79 το τέλος του 10ου αρχές 11ου και το 1984 το αρχές 5ου, 8ου και αρχές 9ου. Εσείς όμως είσαστε οι εξαιρέσεις του κανόνα, που θέλει μια εβδομάδα αρκετά καλή. Και ξεκινώντας από τους κρυούς, να πούμε ότι ο ήλιος κάνει τα πρώτα του βήματα στον χώρο του τοξότη, και αυτό βοηθάει πάρα πολύ την ψυχολογική διάθεση των ανθρώπων του κρυού, που αρχίζουν να τεκμηριώνουν μέσα τους τι πραγματικά θέλουν και πώς θα το διεκδικούν, χωρίς να έχουν ταμπού για αυτά. Να πούμε ότι είναι μια εποχή η οποία σας ανοίγει το πλάτος, το εύρος του σκέψης, και σας επιτρέπει να κινήσετε με μεγαλύτερη ελευθερία και με μεγαλύτερη άνεση, και να δημιουργείτε προγράμματα τα οποία να είναι υπέρ σας, υπέρ του εαυτού σας, υπέρ των δικών σας θέλων. Οι μέρες αυτές θα δώσουν σημαντικές ευκαιρίες για ιδέες, αλλά και για πολύ σημαντικές συναντήσεις στους γεννημένους από τις 24 έως και στις 28 του Τρίτου, που μπορείτε να κάνετε πράγματα που όπως εσείς επιθυμείτε. Δύσκολη θα είναι η εβδομάδα για τους γεννημένους στις 29 του Τρίτου, που πρέπει γενικά να προσέχουν την ανατρεπτική λειτουργία που υπάρχει αυτή τη στιγμή στη ζωή τους, και τίνει να μεταβάλει σταθερές μέχρι χτες καταστάσεις όποιας μορφής. Να πούμε για τους Σταύρους ότι η εβδομάδα αυτή είναι κομμένη και γραμμένη στα μέτρα και στα θέλω των γεννημένων από τις 8 έως τις 12 του 5ου, που έχετε την τύχη με το μέρος τους, όχι μόνο σε επαγγελματικά, αλλά και σε όλα τα άλλα θέματα, και σε συναισθηματικά και σε όλα τα άλλα τα ανοίγματά τους. Η 7 του 5ου θα είστε αρκετά πιεσμένοι, αφού μια μόνιμη σχέση συνεργασία θα σας πιέζει και θα σας δημιουργεί μεγάλο φόρτο, τόσο που θα σας βάλει σε διλήμματα για το αν πρέπει να τη συνεχίσετε ή όχι, ενώ οι 14, 15 και 16 του 5ου θα νιώθετε ότι ξεχυλίζετε από ενέργεια και μπορείτε να πετυχαίνετε ακόμα και δύσκολους στόχους. Η μόνη μέρα της εβδομάδας που ίσως θα πρέπει να σας προβληματίζει λιγάκι και θα πρέπει να προσέξετε τις διαφωνίες είναι το απόγευμα της Πέμπτης, δηλαδή από τις 4 μέχρι τις 10 η ώρα το βράδυ της Πέμπτης. Να πάμε στους διδύμους και να πούμε ότι η εβδομάδα αυτή δίνει εντάσεις και εσωτερική αντιπολίτευση που κάποιοι θα κάνουν στους γεννημένους στις 14, 15, 16 του 6ου. Εσείς θα πρέπει να προσέξετε τις κόντρες με τους ανθρώπους του περιβάλλοντος σας που σας αμφισβητούν, ενώ οι γεννημένοι στις 24 του 5ου γενικά να είσαστε επιφυλακτικοί σε αυτά που σας προτείνουν. Οι υπόλοιποι έχετε μια αρκετά θετική και συνεργασιακή εβδομάδα, που σας δείχνει τα πόσα καλά μπορούν να απορρέουν και να κερδίζετε μέσα από σημαντικές στη ζωή σας σχέσεις και συνεργασίες. Την Πέμπτη το απόγευμα, που είναι και η δύσκολη ώρα της εβδομάδας, θα προσέξετε λίγο μικροδιαφωνίες που μπορεί να υπάρχουν στα συναισθηματικά σας, αλλά και την παρεμβατικότητα που μπορεί να έχουν, όχι ακόμα και χωρίς αρνητική διάθεση, τρίτη στα προσωπικά θέματα της ζωής σας, που μάλλον μπερδέματα παρά ηρεμία θα επιφέρει. Πάμε στους καρκίνους, να πούμε ότι αν εξαιρέσουμε τους γεννημένους στις 2 του 7ου, που θα έχουν μια αρκετά δύσκολη εβδομάδα και πρέπει να είναι γενικά πολύ προσεκτικοί, για τους πολλούς τα πράγματα είναι εξαιρετικά καλά αυτό το διάστημα. 8 έως και 17 του 7ου έχετε να περιμένετε από σήμερα μέχρι την Κυριακή ένα πολύ ευχάριστο νέο, μια εξέλιξη, μια συνάντηση, μια συμφωνία, ενώ η 12 του 7ου θα έχετε την τύχη με το μέρος σας σε ό,τι και αν κάνετε. Η δύσκολη ημέρα της εβδομάδας, μάλλον τις δύσκολες ώρες της εβδομάδας, το απόγευμα της 5ης, αφορούν κυρίως εσάς που γεννηθήκατε 36 του 1-2 του 7ου,
που θα πρέπει να είστε πολύ προσεκτικοί. Γενικά το απόγευμα της Πέμπτης μπορεί να δημιουργήσει εντάσεις οικογενειακές στους ανθρώπους του καρκίνου. Το Σάββατο και η Κυριακή δείχνουν οι καλύτερες ημέρες για εσάς. Πάμε στους λέοντες να πούμε ότι η παρουσία του ήλιου μέσα στον πέμπτο φυσικό σας οίκο δίνει αιτίες χαράς και ανανέωσης στη ζωή σας και φαίνεται ότι τις μέρες αυτές οι από 26 του 7ου αρχής γενομένης από σήμερα μέχρι και 2 του 8ου θα έχουν μια ειδική αιτία για να χαρούν, για να αναθαρρύσουν μια ικανοποίηση συναισθηματική ή και ρεαλιστική όσον αφορά τους στόχους της ζωής σας και γι' αυτό το λόγο το διάστημα αρχίζει να κυλάει πολύ καλά. Προσέξτε λίγο τα λόγια, τις αντιδράσεις σας σε πράγματα που δεν σας αρέσουν αλλά και τις μετακινήσεις σας το απόγευμα της Πέμπτης και αυτό είναι όλο για να περάσετε μια εβδομάδα χωρίς προβλήματα. Ίσως γεννημένοι στις 9 του 8ου θα απασχοληθείτε αυτή την εβδομάδα με ένα θέμα οικογενειακής φύσεως το οποίο θα σας πιέσει. Πάμε στο ζώδιο της Παρθένου να πούμε ότι οι γεννημένοι από 10 ως 14 του 9ου είσαστε περισσότερο τυχεροί Παρθένοι αυτό το διαστήματος. Για εσάς τα πράγματα είναι πάρα πολύ καλά και σε συναισθηματικό και σε οικονομικό επίπεδο, γι' αυτό εκμεταλλευτείτε κάθε στιγμή από τις ημέρες αυτές που τρέχουν που μπορούν πραγματικά να σας δώσουν μεγάλες χαρές. Από το απόγευμα από το μεσημέρι της Δευτέρας σήμερα μέχρι και το τέλος της Τετάρτης είναι το πιο δημιουργικό διάστημα της εβδομάδας για εσάς. Είναι οι μέρες στις οποίες μπορείτε να κάνετε ξεκινήματα, μικρά ξεκινήματα και να έχετε και τη διάθεση να τα πηγαίνετε όλα όπως θέλετε. Η Πέμπτη, το απόγευμα, είναι μέρα που θα πρέπει να προσέχετε πολύ τις οικονομικές σας συναλλαγές και τις αγορές σας γιατί εύκολα μπορείτε να κάνετε λάθη. Η Κυριακή, το Σάββατο Κυριακή, δίνουν μικρές ευχάριστες μετακινήσεις. Πάμε στους ζυγούς να πούμε ότι οι 2 και 3 του 10ου θα πρέπει να είσαστε προσεκτικοί στη διάρκεια της εβδομάδας και κυρίως το απόγευμα της Πέμπτης που θα υπάρξουν αιτίες ενδοοικογενειακές ή άλλες μορφές οι οποίες μπορούν να σας αναστατώσουν. Αλλά γενικά όλη την εβδομάδα να προσέχετε. Για τους υπόλοιπους τα πράγματα είναι αρκετά ουδέτερα. Φαίνεται ότι Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη θα είναι μέρες οι οποίες θα σας ζητάνε να βρίσκετε περισσότερο χρόνο για ξεκούραση γιατί τι χρειάζεται. Η Παρασκευή και το Σάββατο είναι οι πιο δημιουργικές μέρες για εσάς, οι μέρες που θα έχετε περισσότερη διάθεση. Να πούμε ακόμα από πλευράς επαφών, οι μέρες βοηθάνε περισσότερο εσάς που γεννηθήκατε στις 26 του 9ου έως και την 1η του 10ου. Στις μέρες αυτές δηλαδή θα κάνετε τις πιο σημαντικές επαφές. Πάμε στους Σκορπιούς να πούμε ότι η τύχη θα αγκαλιάζει τη ζωή των γεννημένων 11 και 12 του 11ου σε όλες αυτές τις ημέρες, σε όλα τα επίπεδα, σε ό,τι και αν κάνετε δηλαδή. Γι' αυτό το λόγο και θεωρείστε οι περισσότερο τυχεροί οι Σκορπιοί αυτού του διαστήματος. Για τους υπόλοιπους, οι ημέρες αυτές κυλάνε αρκετά ουδέτερα. Μόνο μια μικρή ένταση παρουσιάζει το απόγευμα της Τετάρτης, όπως όλους γενικότερα, της Πέμπτης, συγγνώμη, όπως όλους γενικότερα, και είναι η μέρα στην οποία πρέπει να προσέχετε τα λόγια, τις μετακινήσεις σας και γενικά και λίγο την υγεία σας, γιατί υπάρχει μια ευαισθησία η οποία μπορεί να σας αδιαθετήσει. Οι γεννημένοι στις 10 έως τις 16 του 11ου, τις μέρες αυτές θα μπορέσουν να πραγματοποιήσουν ένα σχέδιό τους ή να κάνουν μια επιθετική κίνηση για να. Μια κίνηση μπροστά για να έρθουν περισσότερο κοντά σε έναν στόχο τους. Για τους τοξότες τα πράγματα είναι καλά και μέρα με τη μέρα βελτιώνονται ακόμα περισσότερο. Η 30 του 11ου είσαστε εσείς οι οποίοι μπορείτε να έχετε ευχάριστα και ξαφνικά τα οποία να σας ανανεώσουν πάρα πολύ στη διάρκεια αυτών των ημερών χωρίς να εξαιρούνται οι υπόλοιποι. Το μόνο που πρέπει να προσέχετε είναι προβλήματα που σε θέματα που έχουν να κάνουν με τα οικονομικά σας, τα έξοδα, τον χειρισμό του χρήματος, αλλά και την τάση να χάνετε είτε από αυλεψία σας, είτε από κακόβουλη ενέργεια Τρίτου την Πέμπτη το απόγευμα. Γι' αυτό το λόγο και να προσέχετε τα οικονομικά σας την Πέμπτη από το μεσημέρι μέχρι το βράδυ, γιατί είναι η μέρα που μπορείτε να κάνετε λάθη. Κατά τα άλλα, η εβδομάδα θα κυλήσει αρκετά ομαλά, χωρίς να έχει να δώσει και να πάρει όμως σημαντικά πράγματα στους πολλούς. Πάμε τώρα στον εγώ καιρό να πούμε ότι οι μέρες δείχνουν να είναι πάρα πολύ φιλικές και θετικές για τους γεννημένους από τις 8 έως τις 12 του Ιανουαρίου σε ό,τι και αν κάνουν. Εσείς τις μέρες αυτές θα έχετε αιτίες για να επιβεβαιωθείτε και σαν προσωπικότητες και στη δουλειά και σε κοινωνικά αλλά και συναισθηματικά. 8 με 12 του Ιανουαρίου αν είστε μόνοι μόνες κινηθείτε γιατί μέχρι το τέλος της εβδομάδας μπορεί να δείτε κάτι το οποίο να σας κάνει και να ζευγαρώσετε για τα καλά μαζί του ή να αναβαθμίσετε τις ήδη υπάρχουσες σχέσεις σας αν είστε δεσμευμένοι. Ακόμα η τύχη θα συνοδοιπορεί μαζί σας και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τα δύσκολα θα εξακολουθήσουν να υφίστανται για τους γεννημένους 30 και 31 του 12ου που θα έχουν μια εβδομάδα που πρέπει να την κινήσουν σε πολύ χαμηλούς ρυθμούς και μόνο με στα απαραίτητα, ενώ το απόγευμα της Πέμπτης θα πρέπει να είναι αυτή κυρίως περισσότερο από όλους τους υπόλοιπους πολύ πιο προσεκτικοί. Από τις ημέρες αυτές που τρέχουν, η Τρίτη και η Τετάρτη δείχνουν οι ημέρες που θα έχετε την καλύτερη διάθεση όλοι οι εγώκεροι. Πάμε στους συντροχώους να πούμε ότι οι ημέρες γενικά κρίνονται αρκετά ουδέτερες, χωρίς να έχουν να πάρουν και να δώσουν από τη ζωή σας πολλά πράγματα. Ξεχωρίζει η Παρασκευή και το Σάββατο σαν ημέρες οι οποίες θα σας ανεβάζουν ψυχολογικά. Μόνο οι 5 του Φεβρουαρίου θα έχετε κάποιες εντάσεις και αυξημένες υποχρεώσεις που θα σας κουράσουν
κοινωνικές ή άλλες μορφής από αυτές που βαριέστε και δεν τις αντέχετε, αλλά πρέπει να τις κάνετε, ενώ οι γεννημένοι από τις 23 έως τις 29 του Ιανουαρίου είστε εσείς που θα έχετε τις πιο ευχάριστες και ενδιαφέρουσες προτάσεις και συναντήσεις κατά τη διάρκεια αυτών των ημερών. Και πάμε τέλος στους ευθύς να πούμε ότι η τύχη βοηθά αυτές τις μέρες τους γεννημένους στις 10-11 σε όλα τα επίπεδα, δηλαδή και σε συναισθηματικά, επαγγελματικά, οικονομικά θέματα. Μπορεί να τους δώσει δώρα προτάσεις κάθε μορφής και γι' αυτό το λόγο πρέπει να βλέπετε τι σας φέρνει και να το καρποθείτε. Οι γεννημένοι στις 7 του Τρίτου θα έχετε την υπομονή και τη μέθοδο, η οποία θα οδηγήσει με αργά και σταθερά βήματα στο στόχο τον οποίο έχετε ορίσει. Ενώ οι 14, 15, 16 του 11 θα έχετε αιτίες για να κοντράρετε με ανθρώπους με τους οποίους είτε συντροφεύεστε είτε συνεργάζεστε τις μέρες αυτές και γενικά θα υπάρχει μια αυξημένη ένταση στη ζωή σας που πρέπει να ελέγξετε. Από τις ημέρες αυτές που κινούνται, οι πιο καλές για εσάς είναι το Σάββατο και Κυριακή. Είναι μέρες οι οποίες θα σας βοηθήσουν να ανέβετε ψυχολογικά και να κάνετε αυτά που αγαπάτε, να είσαστε κοντά σε αυτά που θέλετε και γενικά να περάσετε πολύ ωραία. Το δύσκολο απόγευμα της Πέμπτης προσέξτε τα οικονομικά κυρίως θέματα της ζωής σας. Αυτά είναι για την εβδομάδα που τρέχει. Μαρίνα. Μ' ακούς? Τώρα σε ακούω. Λέγαμε εδώ πέρα για τα ζώδια και πόσο καλή θα είναι αυτή η εβδομάδα. Αυτά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ξέρω ότι βιάζεσαι. Έχεις πολλές δουλίτσες. Πολλά φιλάκια και σε ευχαριστώ. Να είστε καλά. Να είστε καλά, γεια. Λοιπόν, εδώ είμαστε πάλι. Έχουμε πιάσει την κουβέντα για τα ζώδια.